Είμαστε εδώ σήμερα για να διαμαρτυρηθούμε για αυτό που συμβαίνει στη Ρωσία, όπου παράλληλα με τους Ολυμπιακούς Αγώνες που ξεκινάνε σήμερα, έχουμε τον νόμο περί gay προπαγάνδας του Πούτιν, με βάση τον οποίο γίνεται καταστολή οποιοδήποτε θέλει να μιλήσει για LGBTQ δικαιώματα, οποιοδήποτε υψώνει μια rainbow σημαία ή λέει μια από αυτές τις λέξεις δημόσια. Και επίσης αυτό έχει γίνει αφορμή και για πάρα πολλά βία, περιστατικά βίων επιθέσεων ακροδεξιών ομάδων κατά LGBTQ ατόμων στη Ρωσία, το οποίο γίνεται επίσης υπό την ενοχή της ρωσικής κυβέρνησης, αλλά σε ένα βαθμό και των Ολυμπιακών Αγώνων και της Ολυμπιακής Επιτροπής, που δεν έχει δηλώσει ξεκάθαρα την αντίθεσή της με αυτό και δεν έχει κάνει κάτι για να βοηθήσει σε αυτό. Άνομο ακόμη τουλάχιστον να πεις ότι είμαι γκέι, είμαι λεσβία, είμαι τρανς, ή να το εκφράσει, να το δηλώσει με οποιοδήποτε τρόπο, αλλά και την ελληνική πολιτεία τη βλέπουμε να αρνείται να νομοθετήσει υπέρ μας, να αρνείται να μας συμπεριλάβει στο σύμφωνο συμβίωσης ακόμα και μετά την καταδίκη γι' αυτόν ακριβώς το λόγο στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Δεν υπάρχει γενικά πολιτική βούληση για να γίνουν βήματα για την ισότητά μας απέναντι στο νόμο και στους θεσμούς. Η ελληνική κοινωνία δεν είναι καινούριο την ομοφοβική και τρανσφοβική. Αυτό συμβαίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Απλά τα τελευταία χρόνια βλέπουμε να εντείνεται ο ρατσισμός και η ομοφοβία. Και εγώ ίδιος έχω υπάρξει θύμα ομοφοβικής επίθεσης πριν από 2 περίπου χρόνια. Ένα βράδυ με την παρέα μου στον Γκάζι, επειδή κάποιος από την παρέα μου φλέρταρε ένα περαστικό.